βρε ηλίθιε, βρε βλάκα! Τι είναι αυτό που φοράτε, τι είναι αυτό? Πουλόβερ, δεν το βλέπετε? Πουλόβερ, φοράνε βρε πουλόβερ σε γύρισμα αρχαίας τραγωδίας. Αφού κρύωνα, τι να κάνω και δεν μου είπε κανείς τίποτα. Δεν σου είπε κανείς τίποτα, μα τι βοηθή μου, τι κάνουνε, τι δουλειά κάνουνε. Γιατί φτερνίστηκες βρε? Αφού μου ήρθε. Να μη σου ερχότανε, ορίστε μας, άντε πάμε ξανά το πλάνο, γδίσου. Εγώ σε τσόντα δεν παίζω. Πού! Στα μούτρα σου. Γδίσου! 25η Μαρτίου είναι η επέτειος όλων των Ελλήνων. Και των δεξιών και των ακροδεξιών. Μπράβο! Γι' αυτό ας κράξουμε όλοι μαζί. Ζήτω το έθνος! Ζήτω τα νέα! Στοπ! Ποια νέα λες βρε ηλίθιε? Συγγνώμη, μπέρδεψα τις εφημερίδες. Ποιες εφημερίδες? Όταν θα ξαφωνάξεις ζήτω το έθνος, εσύ τι θα πεις? Ζήτω η απογευματινή. Ποια απογευματινή? Όταν λέμε ζήτω το έθνος, εννοούμε την πατρίδα στο έθνος. Κατάλαβες, ηλίθιε? Κατάλαβα, αλλά μου μιλάτε άσχημα και τρακάρομαι. Τέλος πάντων, φύγαμε. Μάλιστα. Πού πας, ηλίθιε? Είπατε να φύγουμε. Τι να φύγουμε? Πού? Ποιος το έφερε αυτό το ψώνιο εδώ πέρα? Πάμε. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι σ' αγαπώ? Το καταλαβαίνω, γλυκέ μου, αγαπάς και εγώ σ' αγαπώ. Αλλά πρέπει να το πηδήσουμε αυτό το κανάλι. Μα δεν μπορώ, σε βλέπω στον ύπνο μου, σε βλέπω παντού. Το ξέρω, αγάπη μου. Κάνε υπομονή και όλα θα περάσουν. Κάνε υπομονή σου. Μα για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, δεν μπορώ να γυρίσω. Σταματήστε. Βρε άχρηστε κομπάρσε, βρε ηλίθιε, γιατί τρέμει το χέρι σου? Σας παρακαλώ, μην με βρίζετε μπροστά στην τζένια, Λυκάκη. Μα τι σας παρακαλώ, μου χάλασε το πλάνο, βρε ζώο, το κατάλαβες αυτό? Σας παρακαλώ, πάμε έξω και βρίστε με όσο θέλετε. Πού να πάμε έξω, βρε ηλίθιε, πού να πάμε έξω? Έξω πάμε, σας παρακαλώ, πάμε, μη σας χέσω. Τα φρία φτερά του έρωτα υπερπίδησα τη μάντρα. Πέτρινα όρια δεν μπορούν να αποκλείσουν τον έρωτα. Ό,τι μπορεί, μπορεί και το τολμάει. Γι' αυτό δεν μου είναι εμπόδιο η δική σου. Ήδη και ο καφές. Ψώνιο του κερατά, καταλαβαίνεις. Παρατάει τη δουλειά να πούμε για να πάει, λέει, να παίξει κομπάσος. Άκου, ρεζιλίκια πράγματα τώρα. Όποτε πιάσει όμως τα χέρια του τα μάξι μου, το κάνει και κελαϊδάει. Το ευχαριστιέμαι. Καλά, δεν μου λες Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα, δεν έχεις? Ναι, και λοιπόν. Α, αυτό το αμάξι είναι που του τη δίνει, καταλαβαίνεις. Ίσως γιατί είναι του Σέξπιρ. Τι? Δεν είναι δικό στα μάξι, ρε Μάκη. Άλλο εννοούσα. Τέλος πάντων, δεν μου λες, ήρθε σήμερα στη δουλειά? Ναι, ήρθε. Είναι το πρώτο μεροκάματο που κάνει τούτη την εβδομάδα. Πού είναι? Α, εκεί στη ράμπα φτιάχνει τα μάξι. Η Ιουλιέτα μου σε έχουν καταντήσει σακαράκα. Σαράβαλο έχεις γίνει. Οι καπουλέτες σου ρημάξαν τα καπούλια. Γεια Σωτήρη, αυτό δεν είναι από το Ρωμαίο και Ιουλιέτα? Όχι, είναι διασκευή δικιά μου από το Σωτήρη για την Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα. Κύριε Μάκη μου, αυτό το αμάξι θέλει δική μεταχείριση. Του έχεις αλλάξει τα φώτα. Αυτό έχει κάτι από την παρθενικότητα της Ιουλιέτας. Εσύ το μεταχειρίζεις σαν να είναι ματά μορτάνς. Το ξεκατίνιασες. Σαν να υπερβάλλεις, Σωτήρη. Και για να μιλήσω και στη γλώσσα σου, πολύ κακό για το τίποτα. Πολύ ωραίο έργο. Το ξέρω απ' έξω. Είναι ο παλιάτσος του Δούκα, ο Κουτσομόγιας, ο Κελίος. Μόνο ρε μπεσκέδες τον κάνουν γούστο. Το τραβάει ο οργανισμός του. Ευκαιρία να παίξω θέλω. Αμπούζι! Καλημέρα, βέβαια. Γεια σου, Βαδίλα. Θα κάτι? Αυτή είναι όλη η κομπάρση που μου μάζεψε. Όχι, αυτή, αυτό είναι ο αφρός. Κοίταξε να δει, ο σκηνοθέτη μου ανέθεσε να του βρω κάποιου κομπάρσου με αριστοκρατικό φυσικό. Τι κάνει εκεί? Τι κάνει, ρε Λιγούρι, δεν θε και κανένα ουζάκι να σου δώκουμε? Αναγάπη παλιό σκυλό. Να, αυτό εκεί πέρα. Βέβαια, αυτός ξέρεις πως τα ρίχνει, ξέρεις πως τα λέει. Ροδάνει η γλώσσα του. Ροδάνει, σου λέω. Έχει κάνει το Χαραλαμπόπουλο σε επιθεώρηση. Και τι έλεγε? Τίποτα. Μιλάει ο Χαραλαμπόπουλος. Ρε το ψώνιο! Ρε καλώς ο Τσάρλι Τσάπλιν! Ρε το ψώνιο! Σκάστε μη σας, πολύ θάρρος πήρατε, κομπάρση του κερατά. Μίλησε με νεοτήδη. Τη στιάζου το ταλέντο. Δεν μου λες, ρε Φιλότα,
Αυτός είναι καλός. Κομπάρσος είναι. Ναι, αλλά ψώνιο. Δηλαδή τι ψώνιο. Θέλει ρόλο, ντε. Αμπά. Αφού να σκεφτείς, είναι από τους καλύτερους τεχνίτες αυτοκινήτων. Και παρατάει τη δουλειά του και ψωμολισάει για να πάει δύο κουβέντες σε ένα έργο. Τουλάχιστον τις λέει σωστά. Ποτέ σωστά. Έχει χαλάσει γυρίσματα. Κάφτα τον λένε. Η φάτσα του όμως μου προκαλεί κάποιο ενδιαφέρον. Μπα. Σ' αρέσει ρε παιδάκι μου. Αχα. Ας το φωνάξω τότε. Φάτσα. Αλλά η ευθύνη είναι δικιά σου, έτσι. Εντάξει, μωρέ. Σωτήρη, για έλα σε παρακαλώ. Δεν έρχομαι, ελάτε εσείς εδώ. Πολύ θάρρος έχω δώσει στο κύκλωμα, έτσι. Σωτήρη, ναι. Από εδώ ο Μπάμπης. Είναι βοηθός σκηνοθέτη. Χαίρομαι πολύ. Σωτήρης Χαρίτος, κάποια μέρα να θυμάστε αυτό το όνομα. Προχωρημένη περίπτωση. Θα πάρετε κάτι. Αν έχετε ένα ρόλο τον παίρνω ευχαρίστως. Διότι εγώ κάποια μέρα... Σωτήρη, θα πέσει φάπα. Ο άνθρωπος ήρθε για δουλειά, ζητάει κομπάρσους και εσύ του κάνεις. Εμένα με ρώτησες να του κάνω. Το κομπαρσιλίκι τέρμα. Έχω άλλους στόχους τώρα. Το κομπαρσιλίκι τέρμα. Στο συνεργείο μια φορά την εβδομάδα δω τι θα τρως. Ψωνάρα, ψωνάρα. Θα ψωνίζω και θα τρώω. Συμφωνείτε κύριε Μπάμπη? Όχι κυρία μου, δεν συμφωνώ. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κόλους. Γιατί έχεις δει τον κόλο μου ή το βρακί μου και τα λες αυτά? Εσύ, πώς μιλάς έτσι στον άνθρωπο? Όπως μου μιλάει του μιλάω, δεν με παρατάτε ρε. Άντε από εκεί ρε, ψώνια όλοι. Κοίτα ρε παιδί, τι σου λέγα? Τα έλεγα, δες, τα έλεγα. Και από τώρα και στο εξής, έτσι θα μιλάω σε όσους δεν πιστεύουν στην αξία μου και με φωνάζουν ψώνιο. Καλά σου λέει ρε φίλοντα, λένε το ψώνιο ψώνιο. Σιγάρε ψωνάρα. Άννα, τι θέλεις εσύ εδώ? Από το σπίτι σου έρχομαι. Δεν ήμουν εκεί. Τι λέω, σου. Το ξέρω, θα σε βρω, γι' αυτό ήρθα. Βέβαια, εδώ κάνω τα όνειρά μου. Κοίταξε, φωτεινές επιγραφές. Σωτήρης Χαρίτος. Κοίταξε φώτα, κάποτε θα γίνω πρωταγωνιστής και θα γράφετε το όνομά μου. Με... Δεν μπορείς, γιατί ήρθες στο σπίτι μου? Θέλω να μου δανείσαι ένα έργο του Σέξπιρ. Ποιο έργο? Η Στρίγκλα που έγινε Αρνάκι. Μου έδωσε ο δάσκαλος της σχολής να μελετήσω το ρόλο της Κατερίνας. Της Στρίγκλας δηλαδή. Εσύ μόνο για Στρίγκλα δεν κάνεις. Τώρα θα μου το δανείσεις. Και θα στο δανείσω και θα το παίξω. Δηλαδή θα το παίξουμε μαζί. Τους ρόλους δηλαδή θα το. Πω, κοίταξε φώτα, φώτα, Παναγία μου. Έτσι που λες, περβόλα μου. Τη σήμερον ημέρα δεν βρίσκεις εύκολα ηθοποιούς για την επαρχία. Μπορεί και να βρεις, σου ζητάνε τέτοιο μεροκάματο που δεν βγαίνει η δουλειά. Διότι εδώ στην Αθήνα, όλο και σε κάποιο σύριαλ θα παίξει. Κάποιο γύρισμα σε ταινία θα κάνει. Είναι το ραδιόφωνο, οι διαφημίσεις. Την ψηλοβρίσεις, κατάλαβες. Άντε, βίβα. Στην υγειά μας. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Εάν δεν είχα κλείσει τις πιάτσες, θα τη διαλούσα τη δουλειά. Βαρέθηκα πια φιλότα μου, μια ζωή επαρχία. Βλέπεις, βαριά η κληρονομιά, πάπων προς πάπων τον μπουλούκι. Έχω παίξει και στο πιο απομακρυσμένο κατσικοχώρι, επάνω στα βράχια. Με χιόνια, με βροχές, δηλαδή με το δίκιο τους συνάδελφοι με φωνάζουνε λοκατζί. Και να πεις ότι οικονόμησες κανένα φράγκο? Μωρέ, το μόνο που οικονόμησα είναι χρέη. Και τώρα με τα καινούρια σκηνικά. Γιατί καινούρια? Είπα να αλλάξω το ρεπερτόριο. Βλέπεις, η Γκόλφο και ο αγαπητικός Βοσκοπούλας παραπέχτηκαν. Ώσπου να πούμε εμείς τα λόγια μας τα λέει από κάτω το κοινό. Και τι θα ανεβάσεις? Α, θα ανεβάσω ποιότητα, την κυρία με τα σκαμελίες. Άσε που είχα προβλήματα με τη Βουγιουκλάκη. Μόλις το έμαθε ρε παιδάκι μου ταράχτηκε. Ήθελα να το πάει αυτή τουρνέ, αλλά της βγήκα πρώτος εγώ σφίνα. Αλλά βλέπεις, τελευταία στιγμή έμεινα από αρμάδα από πρωταγωνιστή. Παράτησε τη δουλειά, λέγεται, δώσε ένα μικρό ρολάκι στην τηλεόραση. Ου! Άντε τώρα να βρεις άλλον, αρχίσεις πρόβες από την αρχή. Εσύ, γιατί δεν φωνάζεις το χορ? Ξέμπαρκος είναι. Το χορ, όχι ρε παιδάκι μου, δεν μου κάνει αυτός. Εκτός βέβαια και αν βρούμε κάποιον που να ξέρει το ρόλο, αλλά να έχει το ψώνιο του πρωταγωνιστή. Σιγά ρε φίλο, τα πνιγείς. Ψώνιο είπες? Ναι, γιατί λίγα ψώνια υπάρχουν. Λοιπόν, περβόλα, απέταξες μεγάλη κουβέντα. Μου φαίνεται πως βρήκαμε αυτό που χρειάζεσαι. Σώπα ρε, έχεις υπόψη σου κανέναν ηθοποιό? Όχι, ψώνιο. Με συγχωρείς, αλλά έτσι γράφει το έργο, το χτυπάει. Το χτυπάει, όχι το σακατέρι. Θύμωσες? Πολύ, όχι όμως για το χαστούκι. Γιατί? Γιατί μου χάιδεψες μόνο το ένα μάγουλο. Που άρχισα, πρέπει να φύγω. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί είσαι η μόνη συντροφιά μου. Με τη μόνη που λέω μια γλυκιά κουβέντα. Που δεν με φωνάζει ψώνιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα όνειρο στη ζωή του είναι ψώνιο? Έτσι λένε. Τέλος πάντων, φεύγω τώρα γιατί άργησα. Θα αντιγράψω το ρόλο και θα σου επιστρέψω το βιβλίο, έτσι. Θα σου έλεγα για να το κρατήσεις γιατί είναι μια ευκαιρία να σε ξαναδώ. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Μουντζουρίτσα. Α, μουντζουρίτσα είναι. Άντε φεύγω, γεια! Μουντζουρίτσα, κι εγώ νόμιζα.
Κατάκουσε σου θέλω. Μόνο εσύ και η Ανούλα με πιστεύετε. Κάποτε θα σας δικαιώσω. Και σου υπόσχομαι ότι στην πρεμιέρα μου θα σε βάλω να κάτσεις στην πρώτη σειρά. Σκυλάδικο θα το κάνω. Με συγχωρείτε, Δεσποινής. Ναι. Μήπως ξέρετε που μένει κάποιος ηθοποιός, Σωτήρης Χαρίτος. Ο Σωτήρης. Ναι. Να, εδώ είναι το σπίτι του. Τι τον θέλετε? Επιτέλους τον βρίσκω. Ξέρετε, είμαι θεατρικός επιχειρηματίας. Θεατρικός επιχειρηματίας, χαίρομαι πολύ. Άννα Κοσμίδου. Σπουδάζω ηθοποιός, ξέρετε. Α, πολύ ενδιαφέρον. Περβόλας. Χάρηκα. Ξέρετε, έχετε πάρα πολύ νόστιμο προσωπάκι. Μπορεί να σας χρειαστώ καμιά μέρα το τηλέφωνό σας. Α, ό,τι θέλετε, ο Σωτήρης. Α, ο Σωτήρης. Ναι. Μάλιστα, ο Σωτήρης. Ναι. Ευχαριστώ. Πού πάτε από εδώ, από εκείνη η πόρτα? Δεσποινής μου, έχω συνηθίσει. Μια ζωή κατσάβρακο. Στενοχώρια στο χειμώνα, τον έκανε λαμπρή καλοκαιριά του Γιώργου ο ήλιος. Κι όλα πια τα σύννεφα που σαν φοβέρα στέκονται. Ποιος είναι? Τι θες? Έλα από εκεί, από εκεί. Ποιος είναι? Γεια σου, Σωτήρη, τι κάνεις? Γεια σου. Είμαι ο Περβόλας, με θυμάσαι? Ο Μπουλουξής. Θεατρικός επιχειρηματίας. Της επαρχίας. Ένα της επαρχίας. Πέρασε. Ευχαριστώ. Κάτσε κύριε Μπερβόλα, σου φτιάξω ένα καφέ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Έχω πιει. Άλλωστε δεν έχω και πολύ καιρό. Κάτσε, Σωτήρη. Έχω να σου κάνω μία πρόταση. Τι πρόταση? Δεν μου λες. Ξέρεις το έργο «Η κυρία με τις καμελίες»? Πώς, έχω όλο το έργο. Τους ξέρω όλους τους ρόλους απ' έξω, ειδικά τον Αρμάντο. Τον παίζεις? Τον παίζω. Δεν κατάλαβα. Ποιον παίζω? Το ρόλο. Δηλαδή, κοίταξε, για να σου δώσω να καταλάβεις. Εγώ, Σωτήρη, κάνω μία δουλειά στην επαρχία με αυτό το έργο. Δέχεσαι να παίξω τον Αρμάδο? Εγώ τον Αρμάδο? Ναι, τον Αρμάδο, πρωταγωνιστής. Εγώ... Τι να σε κερασώ, θα θέλεις πορτοκαλάδα, ουισκάκι? Ένα ουισκάκι, μια και τα βρήκαμε. Δεν έχω, δεν έχω, άλλη φορά που θα έρθεις να σου φάξω μια κότα. Όχι, εγώ πρωταγωνιστής, δεν με δούνε. Πού, πού, αυτό καλά, έχω εδώ. Σιγά και σε χρειάζομαι τώρα, σιγά. Δεν με δουλεύεις, φίλε Σταυρό. Μα τώρα με το ψωμάκι μας θα παίζουμε. Λοιπόν, Σωτήρη μου, αύριο κιόλας κάνεις πρεμιέρα στην Κάτω Ρεματιά. Πού πως στην Κάτω Ρεματιά, θρίαμπος, θρίαμπος. Και έτσι και αποτύχω θα έχω που θα πέσω. Και για να έρθω όμως υπό ένα όρο, θέλω να μου ρίξεις διαφήμιση στην τηλεόραση, θέλω σποτ. Στην τηλεόραση, απαπαπαπαπα, ποτέ δεν δουλεύουμε την τηλεόραση. Εγώ έχω δικό μου τρόπο, λοιπόν, Σωτήρη μου, θα ρίξω διαφήμιση. Πολύ διαφήμιση θα ρίξω στην Κάτω Ρεματιά σε απευθείας μετάδοση. Το βράδυ στο καφενείο του Χλέμπουρα, μέγα θίασος από την Αθήνα. Μη χάσετε τη θεατρική παράσταση «Η κυρία με τα σκυμαλίας». Η κυρία με τα σκυμαλίας του Αλέξανδρου Ζούμα. Θα γίνει το σώσε. Φάτε και λάπτε, έρωτες, μίση, δωροπλοκίες, αρρώστιες, αγωνίες, θάνατοι, ντομάτες, πατάτες, κολοκύθια, μανταρίνια, αντίδια, μπρόκολα. Φάτε και λάπτε. Διαλέξτε. Εμβάλλει στο καφενείο του Χλέμπουρα. Τιμή εισιτηρίου 100 λαχτές. Λοιπόν, η σκηνή είναι έτοιμη. Ετοιμαστείτε να κάνουν τη σκηνή του θανάτου. Να έρθουν να πάνε η Μαργαρίτα και ο Αρμάδος. Πάλι, πάλι. Ως πότε θα μας βασανίζεις, μωρέ? Ως πότε θα κάνουμε εμείς αυτές τις πρόβες? Α, δεν θέλω βεντετισμούς, ε. Ένα τηλέφωνο περιμένει η Βουγιουκλάκη να παίξει το ρόλο. Σε αντικαθιστώ αμέσως και τέρμα. Σιγά τα γκούρι, δεν σκοτίστηκα. Ρε παιδάκι μου, εσύ μπορεί να ξέρεις το ρόλο. Ο Αρμάδος όμως είναι καινούριος, πρέπει να το βοηθήσουμε το παιδί. Να το βοηθήσουμε, είπα εγώ, όχι. Να το βοηθήσουμε, να το βοηθήσουμε. Τέλος πάντων, και από πού θα μπούμε στη σκηνή? Από την πόρτα του καμπινέ. Μπράβο. Πολύ ωραίο το θέατρό σου. Μωρέ, δεν το ξέρω να σας πάω στη Μετροπόλιταν Όπερα των Παρισίων. Καλά τώρα. Έλα, έλα, ανέβα από εδώ τώρα. Δώστε το χέρι σου. Ο Αρμάντος που είναι? Ξέρω κι εγώ. Αρμάντος, Αρμάντος, Αρμάντος. Έρχομαι.
φαίνομαι. Ροδόλφο Βαλεντίνο. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, παιδί μου. Το είδατε, βρε. Το είδατε, βρε. Αυτός είναι επαγγελματίας. Έβαλε τα ρούχα του, έκανε μακιγιάζ. Δείχνει αγάπη, βρε, για τη δουλειά του. Να μου το θυμηθείτε όλοι σας. Αυτό το παιδί μια μέρα θα πάει πολύ μπροστά. Μίλησε ο Κουν, ο δάσκαλος. Κύριε Περβόλα, αυτό που είπατε δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κάποτε θα σας δικαιώσω. Έχεις τράκ, παιδί μου. Λιγάκι. Γιατί τρέμεις έτσι? Πρώτη φορά παίζω πρωταγωνιστής, κύριε. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Θα το ξεπεράσω. Λοιπόν, πάμε πρόβα. Έλα εδώ, Μαργαρίτα. Έλα εδώ. Θα ξαπλώσεις το κρεβάτι. Θα κάνουμε τη σκηνή που πεθαίνεις. Τα λουλούδια, φέρτε τις καμέλες. Μια στιγμή να γδυθώ. Τι να γδυθείς, τσόντα θα παίξουμε. Καλέ, το παλτό μου να βγάλω, τίποτα άλλο. Είπα κι εγώ, όχι να διώξουμε και τον κόσμο. Τα λουλούδια, τα λουλούδια. Δώσε στον Αρμάνδο. Αυτά δεν είναι λουλούδια, είναι τσάι του βουνού. Λεπτομέρειες, ποιος προσέχει τέτοια πράγματα. Εδώ ο κόσμος θέλει να συγκινηθεί, να κλάψει, αυτό τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε πρώτα. Η Μαργαρίτα είναι ετοιμοθάνατη στο κρεβάτι της. Θα είναι πολύ πιστική έτσι. Λέτε να βγάλει την παράσταση. Έχεις πολύ χιούμορ. Όχι, αλήθεια το λέω. Λοιπόν, εσύ γονατίζεις δίπλα στο προσκεφάλι της, πολύ κοντά της, της χαϊδεύεις το πρόσωπο. Δεν τη φυλάω. Όχι, παιδί μου. Oh. Μετά προχωράς λίγο πιο κάτω, της πιάνεις ποιο? Το χέρι. Oh. Ναι, το χέρι. Και μετά, με πολύ συγκίνηση, της λες αυτά που λες. Εσύ, Μαργαρίτα, εσύ είσαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Ξάπλωσε, ξάπλωσε, έτσι, μπράβο. Βύχει συνέχεια με συνέστημα. Όχι, όχι συνέχεια. Κοτίτσι έχω. Πρώτη φορά παίζω τη Μαργαρίτα. Έχω φάει τα νιάτα μου σε αυτόν τον ρόλο. Κύριε Περβόλα. Τι είναι, παιδί μου? Δεν μπορούμε να πούμε ότι το έργο γίνεται ένα αιώνα μετά. Γιατί? Η Μαργαρίτα είναι πολύ σιτεμένη. Μη φωνάς, μη μας ακούσει και φύγει και μείνουμε χωρίς Μαργαρίτα έστω και γριά. Λοιπόν, βάλτε συνέστημα και πάμε, εντάξει. Ησυχία παρακαλώ κάτω. Έλα, Αρμάντο, πάμε. Σωτήρη, μια στιγμή. Έχω μια ιδέα. Να το κάνουμε έτσι σε στυλ όπερα. Έτσι, musical, rock opera, ε. Πάμε, κυρία Πίπα. Πάμε, παιδί. Λοιπόν. Εντάξει. Ένα, δύο, τρία. Κι όλα από το αγάπη, κι όλα από κι όλα από θάλαμε, κύριο μαζί. Διαφημίζει με τις πατάτες. Πού και μας την έσπασε. Συνεχίστε, παιδιά μου. Συνεχίστε, μη σας φύγει το συνέστημα. Εμένα μου φύγε. Μη μου πεις, σου φύγε το συνέστημα. Ή παραμάνω από τον καβάλο. Δεν πειράζει. Συνέχισε το χωρίς καβάλο. Μπράβο, παιδιά. Τι κάθεστε εκεί πέρα, τι περιμένετε? Από μένα τα περιμένετε όλα. Σκάστε, σκάστε, βάρβαροι μπουλουξίδες. Δεν σέβεστε τίποτα. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Ελάτε τώρα που με πιάσατε. Μπράβο, Σωτήρη μου. Μπράβο, πρωταγωνιστή μου. Ελάτε, παιδιά μου. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, λατρεμένη μου, σου φέρα τις καμέλιες που αγαπάς. Η ώρα φεύγει, Αρμάντο μου, κι εγώ πεθαίνω. Όχι, 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 κύριε Πίπα, δεν λέτε αυτό. Τώρα βήχετε για να σας πω, ο βήχας σας μαχαιριά βαθιά στα σωθικά μου. Τέλος πάντων. Στο διάολο, πού είσαι σε αυτό το κολοθέατρο, από παντού πάζει. Παίξε, μωρή, δεν θέλω.
Είπα παίξε, δεν θέλω βεντετισμούς. Έλα, σκέπασέ την. Λοιπόν, Σωτήρη μου, σε παρακαλώ πολύ. Εσύ τώρα την πλησιάζεις, της χαϊδεύεις απαλά τα μαλλιά και λες αυτά που λες παρακάτω. Με συνέστημα, ε. Μαργαρίτα. Αρμάντο. Τι ποιότητα κάνω. Μαργαρίτα μου. Αρμάντο μου, πες μου, μ' αγαπάς. Μαργαρίτα, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Δεν αγαπώ εσένα. Αλλά ποιον αγαπάς, Αρμάντο μου? Την εγγονή σου. Ωραία, βλάκα, αυτό δεν υπάρχει στο κείμενο. Σωτήρη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω προσθήκες να σεβαστούμε το κείμενο. Όχι, έβαλα τσόντα για να βγάλουμε λίγο γέλιο. Μα το έργο δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Έλα, συνέχισε λοιπόν τώρα. Την ξαπλώνεις στο κρεβάτι. Ξάπλωσε την με πάθος. Ξάπλωσε την, έλα. Δεν τη φυλάω. Όχι, όχι, όχι. Μαργαρίτα. Απολαύσετε όλοι το μεγάλο Έλληνα Αλ Πατσίνο Σωτήρη Χαρίτο και τη μεγάλη πρωταγωνίστριά σας τη Σούλα Πίπα, γνωστή και από άλλες αρπακτές. Περάστε, κύριοι! Αυτό δεν είναι σχίσιμο, είναι ξεσχίσιμο. Θα έχουμε και ορθίους. Θρίαμβος των θρίαμβων. Να, να, φωνάζε ρε να τους μαντρώσουμε. Περάστε να δείτε το αριστούργημα του Περεσιάδη, η κυρία με τα σκαμελία. Ορίστε, περάστε. Περάστε, κύριε, περάστε να απολαύσουμε ποιότητα. Να, να, περάστε. Πού πάτε εσείς. Η τηλεόραση τελικά θα δείξει το μάτς. Το είπε στις ειδήσεις. Το άκουσα το ίδιο. Όχι, ρε παιδιά. Πάτε, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Προτιμήστε την κυρία με τα σκαλεμία, ρε! Η τηλεόραση θα μεταδώσει ζωντανό το μας, ρε! Σοβαρά! Ζωντανό σας λέω, ρε! Πάμε! Πού πάτε, ρε! Πού πάτε, πού πάτε, θα παίξω! Θα το παίξουμε όλοι! Όλοι θα το παίξουμε! Φύγανε! Το ποδόσφαιρο πλώτσισε την τέχνη! Εσύ, Μπάρμπα, φεύγεις! Ορίστε, εξαργυρωθήκανε όλα. Έπρεπε να το ξέρει, ρε περιβόλα που έχει τηλεόραση στο μάτς. Όσοι περνάνε από εδώ με τα πουλούκια τους, και ο Άντωνς ο Παπαδόπουλος, και ο Χρέλιας, και ο Κουνάδης, το ξέρουνε αυτό. Α, όλα και όλα. Εγώ θέλω το νίκη μου, θέλω τα λεφτά μου. Πού να το ξέρω, απρόπτω ήταν, ανωτέρα βία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, έτσι είναι επιχείρηση κάνεις. Κέρδη τα και ζημίες. Το μόνο που ξέρω εγώ, ρε Χλέμπορα, μέχρι σήμερα είναι ζημίες. Άκου να δεις, περιβόλα. Ένα σου λέω. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Ιδέα αλλιώς. Ιδέα αλλιώς τι, ρε Χλέμπορα. Θα δεις. Πάει. Δεν γίνεται παράσταση. Ούτε ένα εισιτήριο. Άι το μεροκάμα. Και τώρα τι θα φάμε, πού θα κοιμηθούμε. Να βρει λεφτά να μας πληρώσει. Θα τον καταγγείλω στο σωματείο. Λοιπόν, εγώ παίρνω τα ρούχα μου και φεύγω. Τα ρούχα! Τα ρούχα δεν είναι στο καμαρί. Πού είναι. Μας πήραν τα ρούχα. Α, δεν θα τα αντέξουμε αυτό. Ο Θίασος ξεβρακώθηκε. Να δώσεις πίσω τα ρούχα των ανθρώπων, ακούς! Να μου δώσεις τα λεφτά μου να τους τα δώσω πίσω! Αυτό που κάνεις, Χλέμπουρα, λέγεται εκβιασμός και θα σε καταγγείλω στη χωροφυλακή! Να με καταγγείλεις όπου θέλεις, ρε! Και μου στιτζώνες εμένα κοτοπίδα, ρε, μη σου κατεβάσω καμιά και καταπείς τη νύχτα σου! Άμα δεν έχεις παράδες, να μην κάνεις δουλειά! Καλά σου λέει ο άνθρωπος! Επειδή δηλαδή εσύ είσαι ξεβράκοντος, θα μείνουμε κι εμείς! Τα λεφτά μας θα πάτε όλα, θα σε κάνω το μήνα! Εδώ πέρα γίνεται χάος εν χάι. Ακούστε με πρώτα. Εμείς θα δούμε την παρακάμα θα μας ακούσουμε. Λοιπόν, ακούστε συνάδελφοι. Δεν υπάρχει μία, κάντε ό,τι θέλετε. Δίναμε θέατρο και κατούρα παράσταση. Ο θρίαμβος αναβάλλεται. Έχει τις αποτυχίες του.
ή λύκος είναι η αδερφή. Παιδιά μου, είναι αλήθεια, λέγεται. Αλήθεια, κύριε Κατσίνα. Να είσαι καλά, παιδιά μου. Να είσαι καλά, να είσαι. Χάσαμε το Μανώλη, χάσαμε και το μάτς. Άρε, Μανώλη, φίλαθλε. Με το που σφίριξε ο διαιτητής την έναρξη, ξεψύχησε. Αυτό θα πει γρουσουζιά. Στην Αθήνα θα τον εθάψεις. Ναι, ναι. Ήταν επιθυμία του Μακαρίτη να τον θάψει πρωτεύουσιάνος νεκροθάψησε. Θα σου κοστίσει όμως, το ξέρεις. Εμένα μου λες, αν μ' ακούσεις πόσα θα μου κοστίσει, δεν θα κλαις το Μανώλη, αλλά θα κλαις εμένα. Θα το βαζαρέψεις, μωρέ, σηκώνει. Μωρέ, ας έρθει πρώτα και μετά τα βρίσκουμε. Να τος. Α, πολύ επίσημος. Γι' αυτό είναι και ακριβώς. Καλά, κύριε, μου λες, πού είναι το αυτοκίνητο με τα χέρια, θα το σηκώσει. Γεια σας, πατριώτες. Καλώς τον. Επιτέλους. Ζωή σε εσάς. Ω, φωτιά. Φωτιά. Φυσιολογικός θάνατος. Γιατί ρωτάς, παίζει ρόλο στην τιμή. Ποια τιμή. Αυτά που είπες στο τηλέφωνο να τα ξεχάσεις. Ναι. Αγρότες ανθρώποι είμαστε, κόψε 5.000. Τι λέτε τώρα. Και μη γελάς, εδώ έχουμε πέρθος. Και τι, εγώ δεν έχω. Και δεν μου λες, πού είναι τα μάξι, πώς θα πας στην Αθήνα. Με τα πόδια. Και με την νεκροκάστα στην πλάτη. Ποια νεκροκάστα, τι είμαι, λείψανο είναι. Τι λέτε. Ακού να σου πω. Φέρε τα μάξι να φορτώσεις το πράγμα και μάλιστα σε καλή τιμή. Γιατί αλλιώς θα σε χώσω και σένα μες στην κάσα. Ακούς, κοράκι. Τι κο... Α, με πήρατε για... Όχι, και εγώ καλλιτέχνης μια από τη Μακεδονία έρχομαι. 10 ώρες περπατώ μέσα στα χιόνια στην ταλαιπωρία. Πάρω λίγο να με φάνε λίγη και τι μου λέτε τώρα. Τι κοράκι, εγώ είμαι ένα σπουργίτης, σπουργιτάκι, ταλαιπωρημένο και... Τι λέτε τώρα. Εδώ φορτώνουμε. Είσαι από άλλο γραφείο, συνάδελφε. Όχι, από άλλο θεία σου είμαι. Λοιπόν, πάμε να φορτώσουμε γιατί έχουμε και άλλες δουλειές. Για τα λεφτά τα είπαμε, σύμφωνοι. Σύμφωνοι, ξέρω εγώ. Τι σύμφωνοι, ρε. Τι σύμφωνοι. Εσύ ποιος είσαι, ρε. Εσύ ποιος είσαι. Εγώ ποιος είμαι. Ναι. Εγώ με αυτός που έχει την νεκροφόρα. Και εγώ με αυτός που έχει την νεκρό. Το νεκρό. Ναι. Το νεκρό. Και αυτός ποιος είναι. Εσύ ποιος είσαι. Εγώ είμαι από άλλο ανέκδοτο. Ρε παιδιά, για σταματήστε. Με ποιον μίλησα στο τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει, 25.000 κατά είπαμε. Όχι, θα μου κόψεις 5.000. Αφού σου είπα, δεν μπορώ. Αποκλείεται. Δεν βγαίνει, σου λέω. 20.000 είσαι πολύ καλά πληρωμένος. Σας αναφέρω. Τι να σου κάνω, τι δηλαδή, τι δηλαδή. Δεν μπορώ να σε άπαξες πόσα και το χιλιόμετρο. Και το πέρασες, τραπατριώτη. Φορτηγάκι που κουβαλάει καφάσια με ντομάτες. Δεν υπάρχει ούτε δραχμή παραπάνω. Λοιπόν, 25.000 κατ' τελευταία τιμή. 20, αλλιώς τη θάβω στο χωριό με 5.000. Λέρτη, πάμε να φύγουμε γιατί πέσαμε σε γύφτους. Τι είπες, πέθανε. Θα μου πεις εγώ τι είπα. Είστε νοικοκυρέοι εσείς. Άμα δεν έχετε λεφτά στην πάντα, να μην πεθαίνετε. Ουστ κολόβλαχοι. Τι νομίζατε, ρε τσάπα, να σας άφουμε. Τόσα χιλιόμετρα κάναμε. Βρεάσι, τι έχω κι κάμω. Πάμε να φύγουμε. Τι γλιτώτε, πάνε. Κατάλαβες, φίλε μου, ολόκληρο ταξίδι τσάμπα κάναμε. Το λιγότερο 5.000 ζημιά πάθαμε. Ξέρεις πόσο καίει η ρημάδα. Δεν βαριέσαι, ρε Μιχάλη. Θα τα βάλουμε στα έξοδα της αυριανής κηδείας. Στρατηγός βλέπεις. Το κράτος πληρώνει, ρε. Μιχάλη, έχεις μια ματιά πίσω σου, ρε. Έλα, έρτη. Λες να μας το φορτώσω ένα βιβλάκι χωρίς να πάρουμε είδηση και βρικολάκιασαι. Αμάν, τα παρατώ και φεύγω. Ποιος είναι, ρε παιδιά, θα με σκοτώσετε. Ποιος είναι. Παναγία μου.
Πατριώτη, πού πας? Αθήνα. Α, ωραία. Τι έγινε, ρε φίλε? Ήρθαν τα καρναβάλια. Θα σου εξηγήσω. Με παίρνεις μαζί σου? Σάλτα, ρε. Ευχαριστώ. Να πω και καμιά κουβέντα να ξενιστάξω. Πραγματική δημιουργία ο καινούριος ρόλος. Σε ευχαριστώ, Χρυσό μου, είσαι τόσο καλή. Δέξω τα συγχαρητήριά μου. Αιώνιος θαυμαστής. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ. Σας άρεσε το έργο? Χάρμα. Έχει μια ποιότητα, μα τι να σας πω, τρελάθηκα. Πάντα. Ευχαριστώ. Εμένα το μαχαίρι να μου βάζανε στο λαιμό, θα επέμενα ότι εσείς οι θεατρίνοι περνάτε μια ζωή ζάχαρη. Ώστε λοιπόν πέφτει πείνα, ε. Μόνο πείνα, κύριε Μίσο μου, και πείνα και γύμνια. Καλά, ρε φίλε μου, αφού λες ότι έχεις τέχνη στα χέρια, γιατί δεν την πιάνεις να έχεις σίγουρο το μεροκάματο? Γιατί είμαι ταμένος αλλού. Πού? Στον Άγιο Σώστη? Όχι, κύριε Μίτσο, στο βωμό της τέχνης. Ε, καλά, τέχνη δεν είναι να τρίβεις βαλβίδες? Για τους τεχνίτες, όχι για τους καλλιτέχνες. Α. Το πιατάκι μου, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Απέσιο το φορεμά της, σαν το παίξιμό της. Καλοσχήμινε, μου φαίνεται, ε. Την έθαψες πάλι. Ζούλια μου! Αγαπούλα μου, πολύ στεναχωρήθηκα που δεν ήρθα Δευτέρα στο κοκτέιλ σου. Αλλά αφενός γύρισε ένα θεατρικό έργο στην τηλεόραση, αφετέρου έμεινε και χωρίς σοφέρ. Χρυσή μου, ήταν πολύ αισθητή η απουσία σου, τι να σου πω. Το ξέρω, μωρό μου. Πάντως, ό,τι και να γίνει, εγώ κάποτε θα πετύχω, κύριε Μίτσο μου. Μη με λες Μίτσο. Μη σε λέω Μίτσο. Ε, πώς να σε λέω? Μίτσι. Μίτσι. Δικιά μας είσαι. Εμείς οι δυο θα περάσουμε ωραία. Σε παρακαλώ, σταματάς για λίγο εδώ στη βεζίνα. Έγινε. Πού πας, δεν θα την βρούμε? Βρες τη μόνο σου. Εσύ θα χάσεις το σωτηράκι. Πάντως ευχαριστώ για όλα. Άντε, γεια σου. Μίτσι. Ευτυχώς που δεν έπεσα πάνω στο δράκο. Έπεσα όμως πάνω στη Δράκαινα. Αθήνα 20 χιλιόμετρα. Κουράγιο και φτάσαμε. Θόδωρε, αγάπη μου, συγγνώμη, γλυκέ μου. Γιατί μου άρχισες, ε? Μόλις ήρθα από την εφημερίδα. Λες τι πως υποδέχεται το Θόδωρο τον κριτικό. Προχθές, μωρή, τον κατάφαβε τον άνθρωπο. Της είχε γράψει μια κριτική φαρμάκι. Το είδες το έργο, σ' άρεσε? Αριστούργημα. Τα λες όμως, μωρό μου, αυτά δεν τα γράφεις. Μας βρίζεις όλους γενικά. Είναι το στυλ μου. Ας μην είχε φίλο τον επιχειρηματία και θα σου έλεγα εγώ αν γινόταν ποτέ έτσι πρωταγωνίστρια. Εσύ τι λες? Α, να σου πω, εγώ θα Χρυσή μου δεσμεύομαι, δεν μπορώ, εξάλλου είναι και συνάδελφος. Αλλά πώς να το κάνουμε, κορίτσι μου, αφού είναι αγόρι. Πω, πολύ κόσμο βλέπω. Λες να γυρίζουν ταινία? Περάστε, σας περιμένω. Ευχαριστώ. Καλά το κατάλαβα. Σύριαλ γυρίζω. Εσύ τι ρόλο παίζεις? Μα είμαι θηρορός, κύριε. Και δεν μου λες τι γυρίζουν απάνω? Μα φυσικά τη μεγάλη δεξίωση. Ωραία, θα έχει και φαΐ, ε. Τίποτε. Λέω, θα υπάρχει κανένα ρολάκι για μένα? Νόστιμο. Εξαρτάται από το σενάριο. Περάστε, περάστε, περάστε. Πολλές ευγένειες βλέπω. Συνάδελφε. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Γεια. Ασσαλάμου αλαϊκούμ ωραχματουλλάχου ωμπαρακάτου. Ισαία. Ισαία χάλα.
ان شاء الله تكون بخير. عامل ايه مبسوط يا حبيبي يا لالالي؟ Δεν μου λες, συνάδελφε, τι είναι εδώ, διεθνής παραγωγή? Είσαι διπλωματικό σώμα. Διπλωματικό σώμα, δεν ξέρω το σενάριο. Σενάριο, σενάριο ιωτάει. Αν από όλα και σκότουν το ράγκελ διπλωμάτι. Δεν ξέρω, πάω να τσιπίσω. Τα άλλα, πόλε, τα άλλα. Τα άλλα, τα άλλα. Μα είσαι με μαουάταλα. Φέραν άλλο δαμπούς να μας φάνε το ψωμί. Δεν μου λες, δεσποινής μου, αυτά είναι αληθινά ή είναι ντεκόρ, τι είναι? Μα τι λέτε, κύριε, είναι φτιαγμένα από τους μεγαλύτερους σεφ. Σεφ, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, τι θα σας προσφέρουμε? Τον Υπουργό πες εσύ, ρε. Μα είμαι ο Υπουργός Οικονομικών, κύριε. Γι' αυτό έπαζες έτσι. Μπήκες σαν τη δραχμή, υποτιμήθηκες. Σας παρακαλώ, κύριε. Είμαι ο Υπουργός Οικονομικών. Ναι, και εγώ είμαι της κλαδικής των πεινασμένων. Έλα, τρώε λιγούρι, τρώε, τρώε. Δεν ξέρεις τι πίνα μπορεί να πέφτει. Έλα. Έλα, κάτσε σαν χλαμάρε. Αυτός εκεί το ξέρεις? Όχι. Καλή, πως τρώει έτσι? Αυτός αμυναλαίος τρώει. Καλή, δεν θα μ' αφήσει τίποτα να φάω. Αυτός θα τα καταπιεί όλα. Τι θα φάγω? Α, τώρα θα το δείξω εγώ. Άσε. Τον κανονίσω εγώ, εσύ μην εκτίθεσαι. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθείτε στιγμιότυπα. Στη δεξίωση παρευρίσκονται ο Υπουργός Οικονομικών. Ωραία. Είστε αναδέστατος! Ο πρέσβης της Αιγύπτου, ο κύριος Φούφουτος, ο δήμαρχος κύριος Πασάς, ο κύριος Φένεκ Μικι Μάους και η Τζουλιέτα Σόφου. Ο Κουσκούνης λείπει. Δεν μπορείτε να σκουλήσω. Τι μεροκάματα παίρνετε εδώ πέρα? Εγώ. Όλοι το ίδιο δεν παίρνουνε. Αλλά και εμένα δεν με νοιάζει. Τυχαία ήρθα εδώ πέρα. Και να μην πάρω μεροκάματο, εγώ έχω φάει τους κασμούς για 40 μέρες. Λίκες. Μέθησε ο κύριος. Νομίζω. Γεια! Χρέος έντος στον παραγωγό. Α, ήρθε νιαλικάκι. Δεν μου λύσεις, Σπινή. Ορίστε. Τι σύριαλ γυρίζετε εδώ πέρα? Σύριαλ? Ποιο σύριαλ? Αυτό που γυρίζετε, πώς λέγεται? Δεν γυρίζουμε σύριαλ, κύριε. Έχουμε στιγμιότυπα από τη δεξίωση της Τζέννη Σελικάκη. Τζέννη. Από πού φεύγουν τώρα? Α, δεξιό. Δεν φεύγω. Ωραία είναι εδώ. Το ευχαριστιέμαι. Δεσποινή Σελικάκη, μετά το θρίαμβο της πρεμιέρας σας και την τόσο πετυχημένη δεξίωση που δίνετε, θα θέλετε να πείτε δύο λόγια στους τηλεθεατές μας για τα μελλοντικά σας σχέδια? Βασικά, με ενδιαφέρει πάντα η ποιότητα. Χωρίς αυτό, θα δεν σημαίνει ότι είμαι κουλτουριάρα. Τα μελλοντικά μου σχέδια, ναι. Σχεδιάζω να ανεβάσω ένα θεατρικό έργο, την Ωραία του Πέραν, σε ελεύθερη διασκευή και με Ιταλό σκηνοθέτη. Οπωσδήποτε με Ιταλό σκηνοθέτη. Βέβαια, οι δικοί μας φωνάζουν, αλλά εγώ κρατιέμαι. Θέλετε να πείτε τίποτα άλλο στους τηλεθεατές? Ναι, τους λατρεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο, παιδιά! Μπράβο, είσαι η πρώτη μετά από σένα το χάος. Τζέννη Αλιγάκη, είμαι πολύ θαυμαστή σου, μου τη δίνεις γενικώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρο μου, συγγνώμη. Τζενούλα μου. Αγάπη μου, άργησες μωρό μου. Η καλεσμένη σου. Καλησπέρα σας. Μου φέρνουν αναγούλα. Έλα μωρό μου, θα φύγουν σε λίγο. Θα φύγουν και θα μείνουμε μόνοι μας. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μπράβο, δικιά σου είναι η κορμάρα. Μπαρντών. Πολύ πράγμα. Έχω χάσει και 10 κιλά. Κάπου απάνω είναι, ψάξτε τα και θα τα βρεις. Άντε βρε παιδιά, χορέψτε. Έλα από εδώ, έλα Τζούλια, έλα. Είσαι για ένα χορό. Δικιά σου. Μαμά, πάρ' αυτό, τα άλλα συνάδελφε. Έλα. Σε πουτανιές. Why you wanna hurt me? Tell me,
Ρουλέτα, πού είναι? Κατάφερε δεξιά. Έλα ρε Αντρέα, φέρ το μεζεδάκι που είπαμε και ένα καραφάκι. Αμέσως έφτασε. Τελικά αυτή η τηλεόραση είναι μεγάλη ζημιά. Συμφορά φιλότα μου, μεγάλη συμφορά. Και το έχω παρατήρησει. Έρχεται και ο Μεζές. Εντάξει Αντρέα μου. Και το έχω παρατηρήσει που λες φιλότα. Όποτε κλωτσάνε το πετσί στην τηλεόραση, όλο και κάποιος θα κλωτσάει και εμάς έξω από το μαγαζί του. Ξέρεις τι σημάδια έχει ο κόλος μου. Σαν μοσαϊκό έχει γίνει. Λες και κάνουν προπόνηση επάνω του. Καλά, εσύ γιατί δεν παίζεις τηλεόραση. Γιατί να παίξω φιλότα μου. Για να απογίνει το κακό. Άσε. Και χωρίς εμένα βρίζει ο Κοσμάκης. Εγώ πάλι τη βρίσκω διαφορετικά. Δηλαδή, σταμάτησα τα βάλια. Και μπορείς και κοιμάσαι. Αμέ, βλέπω σύριαλ. Σου κάνω έναν ύπνο ρε υπερβόλα. Όνειρο, όνειρο σου λέω. Α, δεν τα άμαθες. Τι. Βέβαια. Τα medium τώρα υπνοτίζονται με σύριαλ, κουλτουριάρικα. Δεν μου λες. Έμαθες τι απόγεινε ο Σωτήρης μετά το ναυάγιο. Ούτε που ξέρω τον έχασα. Και μου χρωστάει και τη στολή του Αρμάδου. Θέλε και αυτός να γίνει πρωταγωνιστής, βλέπεις. Και έμενε στα κρύα του λουτρού. Καλημέρα, Κέτη. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Η κυρία σου ξύπνησε. Βεβαίως, πριν λίγο. Τη φωνάει, σε παρακαλώ. Κυρία, ο κύριος. Τον είδα, παιδί μου. Καλημέρα, αγάπη καλημέρα. Μου. Πώς από εδώ. Πάω για το γραφείο και είπα να σε δω λιγάκι πριν. Πώς είσαι. Πώς να είμαι, μωρό, το κεφάλι μου είναι κουδούνι από χθες το βράδυ. Φοβερό ξενίδι. Περάσαμε ωραία όμως, ε. Πάω να κάνω καφέ μόνη μου. Φαντάζω ότι ακόμα δεν μου τον έχει φτιάξει αυτή η γαϊδούρα. Δεν σου έκανε καφέ ακόμα. Στο αρχίζομαι. Φοβερό, να τη διώξεις. Και θα φτιάξει καφέ μόνη σου, ε. Ορίστε, βλέπεις, τραβάω. Πώς πάμε από προπόληση. Είμαστε γεμάτοι για 10 μέρες. Μεγάλη επιτυχία. Τι επιτυχία, παιδί μου, θρίαμβο θες να πεις, θρίαμβο. Από το βράδυ να δω ποιος θα με βοηθήσει στις αλλαγές. Δεν ξαναφάνηκε ο Τίτο. Αυτού το όνομα να μην το ξανακούσω ποτέ. Και να έρθει τώρα μόνος του, θα τον πετάξω έξω με τις κλωτσιές. Τον αχάριστο. Ναι, αλλά σου ήταν πολύ χρήσιμο. Σε βοηθούσε σε πολλά πράγματα. Ούδησα να την κατάστατο σκοσό μου. Θα βρω άλλον. Εύκολο το έχεις. Εύκολο ξεύκολο. Όταν πληρώνεις καλά, όλα γίνονται. Αυτό να μου πεις. Πω που άργησα, πρέπει να πηγαίνω. Δεν θα πεις καφέ. Άσε, θα πιω στο γραφείο. Θα τηλεφωνηθούμε αργότερα. Δεν μπορώ. Γεια σου, μανούλη μου. Γεια. Και τι, μου ετοίμασες στο μπάνιο. Όχι ακόμα, κυρία Τζέννη, δεν πρόφτασα. Έπεσα με τα μούτρα στη σημάζαμα. Είμαι μόνη μου, βλέπετε. Καλά, καλά, θα το ετοιμάσω μόνη. Είμαι μια στάρ του Hollywood αστέρι. Μα τι γίνεται. Βράζει ο θερμοσύφωνας. Είμαι μια στάρ πραγματική. Στο δωμάτιο. Εσείς που βρεθήκατε στο μπάνιο μου. Στο μπάνιο σου, φίλε. Εσείς στο μπάνιο σας το βρεθήκατε εσείς. Το δικό μου το μπάνιο είναι εδώ μέσα. Δικό σας, ε. Ναι. Και βρεθήκατε... σας τρόμαξα, ε. Όχι, ιδέες σας. Μα καλά πώς βρεθήκατε εδώ, εξηγήστε μου. Δεν θυμάμαι. Θυμούνται οι μεθυσμένοι. Τώρα καταλαβαίνω. Μεθύσατε. Ναι, αφού ακόμα το κεφάλι μου βουίζει. Μήπως έχετε... Κεφάλι. Ανάγκη από γιατρό. Όχι, όχι. Πω, τι για τον τρόπο σας είδα, είδα την Τζέννη Αλικάκη, έγινα περδίκη. Πολύ κολακευτικό αυτό, μόνο που... Ναι, μόνο που δεν συστηθήκαμε. Να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Σωτήρης Χαρίτος, συνάδελφος. Συνάδελφος, μπα, έχετε θείασο δικό σας. Όχι, θείασο δεν έχω, έχω όμως ταλέντο και μεράκι για να φτιάξω θείασο. Μάλιστα. Δεν ξέρετε πόσο ευτυχισμένος είμαι που είμαι δίπλα σας, έστω και τυχαία. Τυχαία. Μα καλά δεν ήσασταν έκθεσαι καλεσμένος στη δεξίωση. Όχι, ποιος να καλέσει σε μια δεξίωση τώρα ένα άγνωστο και πατήρι. Άγνωστο και πατήρι, ε. Λοιπόν, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μάθω με ποιο τρόπο μπήκατε εδώ μέσα. Και εμένα θα με ενδιαφέρε να μάθω με ποιο τρόπο θα φύγω. Χαίρετε. Μια στιγμή. Μάλιστα. Το θέμα είναι να μη σου τύχει, γιατί άπαξ και σου τύχει, έχεις καθαρίσει τέρμα. Αυτό λέω κι εγώ. Γεια σας, κύριε Φιλότα. Γεια σου, παιδί μου. Μήπως είναι στο γραφείο ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης. Ναι. Αυτό ψάχνω κι εγώ, παιδάκι μου. Μάλιστα τώρα έλεγα να πάω από το σπίτι του για να τον βρω. Από εκεί έρχομαι, τάιζα το σκύλο του. Πέρασα και από το συνεργείο, δεν είναι πουθενά. Λέτε να έπαθε τίποτα μετά από αυτή την αποτυχία. Ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητος.
Άκουσε, κοριτσάκι. Αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σκληρή. Όσο πιο πολύ την αγαπάς, τόσο πιο πολύ σε πικραίνει. Αυτό λέω κι εγώ. Όσοι υπηρετούν αυτό το επάγγελμα είναι σίγουρα μαζόχες. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Σπουδάζω. Μπα, δικηγόρος? Όχι, μαζόχ. Και έτσι βρέθηκα στον μπάνιο σας. Με όλα αυτά που μου λες, βρε παιδί μου, μοιάζουν με σενάριο. Και από εσάς εξαρτάται να έχει ευχάριστο τέλος. Και γιατί από μένα? Γιατί μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε τη στεναχώρια στο χειμώνα λάμπρη καλοκαιριά. Όπως λέει και ο Σέξπιρ στο Ριχάρδο τον Τρίτο. Εσύ ξέρεις πολλά. Ελπίζω να μην πρέπει να πεθάνω. Έχεις και χιούμορ. Τα ελαττώματα για τους ανθρώπους. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Μου θυμίζεις τον Τίτο. Ποιο Τίτο, το στρατάρχη? Όχι καλέ. Ήταν βοηθός μου 6 χρόνια. Ήταν σοφέρ μου, αμπιγέρ μου. Γενικά με βοηθούσε σε όλες τις δουλειές. Ήταν πανέξυπνος και εργατικός. Αδερφή βέβαια. Είμαι κι εγώ. Τι, αδερφή? Ναι, όχι. Όχι, είμαι πανέξυπνος, εργατικός από όλα είμαι. Τώρα έχετε βοηθό? Όχι, δυστυχώς η απουσία του Τίτου μου έχει δέσει τα χέρια. Εγώ θα σας σταλίσω και θα σας σταδέσω. Φτάνει να γύρω σκλάβος σας. Δεν θέλω σκλάβος μου, συνεργάτης μου. Όχι, το μόνο που θέλω από εσάς... Είναι μια καλή αμοιβή. Όχι, όχι, όχι. Ποιος λογαριάζει τα λεφτά? Θέλω να είμαι κοντά σας. Θέλω να πείτε μια καλή κουβέντα για μένα, να παίξω στην τηλεόραση, στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Θέλω να αποδείξω σε όλους ότι... ότι είμαι πολύ μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο ψώνιο. Τι είπατε? Όχι, λέω, συμφωνώ. Κι εγώ. Δεν μου λέτε μήπως έχετε μακιγιάσει τίποτα ρούχα έτσι ευαισθητηρίου να φτιαχτώ? Μέσα με τη μυστική, τι πες να στα δώσει. Θα δείτε τώρα. Θα σας αποδείξω. Έπεσα, αλλά σηκώθηκα. Να σας πω ένα ανέκδοτο. Όχι άλλη φορά. Δεν μας τα είπε καλά ο Ανδρέας. Μας είπε ότι θα φάμε καλά και εγώ πήρα κουστούμι φάρδι. Θα μου πείτε απ' έξω εμφάνιση και από μέσα άνεση. Τέλος πάντων. Δεν μας είπε και ότι θα κρατήσει καθυστέρηση, γιατί το βλέπω πολύ καθυστέρηση το πράγμα. Και βλέπω ένα κουστούμι να περπατάει μόνο του. Α, δεν είμαστε. Αμάν. 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 Πάει, το χάσαμε κι αυτό. Καταπληκτικός. Ω, Ρωμαίο. Ακούω τη φωνή σου. Πάει, Παρθένια μου. Πάει, στενοπός. Πόσα μπορώ να κάνω? Και ξέρω και όλες τις τραγωδίες απ' έξω. Σέξπιρ, Ήψεν, Σοφοκλή, Φόσκολα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Είσαι δεοπάλαβος. Είμαι, το ξέρω. Και μου κάνεις. Θα σε πάρω. Δηλαδή θα παρθούμε? Τι πράγμα? Θέλω να πω, θα με πάρετε στη δουλειά σας. Αν θέλεις μάλιστα και από αυτή τη στιγμή. Θα σας φιλήσω. Πώς θα το κάνουμε, κύριε? Δεν με ενδιαφέρει. Το ξέρω πως το έργο σας είναι ποιότητας, αλλά εκείνο που δεν ξέρετε εσείς είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιότητα. Α, να το πάτε στο εθνικό. Να τα φας εσύ, ρε. Ή μάλλον όχι, να φας το έργο σου. Το ίδιο κάνει. Άσε το διάολο πρωινιάτικα. Είπαμε, κύριε, να πας στο διάολο. Αγάπη μου, είμαι πολύ χαρούμενη. Μάντεψε τι βρήκα στο μπάνιο μου. Ξέρω, πετρέλαιο.
Όχι καλέ. Τον αντικαταστάτη του Τίτο. Τζένι, σύνελφε. Ναι, παιδί μου, σου λέω. Απίστευτο και όμως αληθινό. Καταπληκτικό. Είναι ότι πρέπει, Γιώργο. Κοίταξε, δεν μπορώ να στα πω τώρα. Βιάζομαι να φύγω. Ένα σου λέω μόνο. Θα κάνω τη δουλειά μου, θα σπάσουμε και την πλάκα μας. Παιδί μου, ότι πως είναι ό,τι πρέπει για λαλούμ. Περίπτωση σου λέω, παιδί μου. Ξέρεις τι είναι να σε κολλητώ στη Τζένι, Ανικάκη. Πώς δεν ξέρω. Παιδί μου, τι μάγεψα με το ταλέντο που μου λες. Έχεις παράστημα. Έχεις φωνή. Έχεις αίσθημα. Έχεις κίνηση. Δεν φαίνεται να σ' άρεσε. Και τι σημασία έχει τι αρέσει και τι δεν αρέσει σε μένα. Εγώ... Εσύ είσαι η Ιουλιέτα μου. Θα σε κάνω πρωταγωνίστρια στη ζωή μου και στο σανίδι. Και πίστεψε με, δεν είναι όνειρο θερινής νύχτας. Φυσικά, μέσα στο καταχύμωνο. Το μόνο που θα μπορούσε να είναι χειμωνιάτικο παραμύθι. Δεν φαίνεται να μου έχεις εμπιστοσύνη. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Πιστεύεις εσύ ότι αυτή η Τζένι Αλικάκη θα σε βοηθήσει να αναδειχθείς, να γίνεις φίρμα? Αφού μου το υποσχέθηκε. Το υποσχέθηκε για να κάνει τη δουλειά της τώρα. Θα την κάνει και μετά. Πού θα βρει καλύτερο πρωταγωνιστή? Εγώ θα γίνω πρώτος, ο αξεπέραστος, ο αδιάβροχος. Με μπέρδεψες. Έλα παιδί μου, πάμε και στα άλλα μαγαζιά. Πέσανε. Βλέπω, βρε Σωτήρη, μα για όνομα του Θεού και δεν προσέχεις καθόλου, βρε μανούλα μου. Του Τίτο ποτέ δεν του είχε πέσει τίποτα. Ούτε του σηκώθηκε τίποτα ποτέ. Τι είπες? Τίποτα, πάω να τα μαζέψω. Άντε. Τα πραγματάκια μου, βρε, που τα ρήμαξες. Πρόσεξε καλά, Σωτήρη, άλλη φορά δεν θα συγχωρήσω να προσεξείς. Λοιπόν, άκουσε καλά τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Μόλις τελειώσω από τον φωτογράφο, θα μου θυμίσει να πάω στην κομμωτριά μου να φτιάξω τα μαλλιά μου γιατί είναι χάλια. Μετά θα αρχίσει η παράσταση. Θα έρθει να με βοηθήσει στις αλλαγές. Στα ρούχα δηλαδή, κατάλαβες. Λοιπόν, αμέσως μετά θα τελειώσει η παράσταση. Θα βγεις έξω, θα μου ετοιμάσει το αυτοκίνητό μου, γιατί απόψε θέλω να βγω. Αμέσως μετά μπορείς να φύγεις, να πας και εσύ σαν άνθρωπος να ξεκουραστείς. Κατάλαβες? Όχι, μου τα ξαναλέτε γιατί ήμουν απασχολημένος. Αμάμπρε, παιδί μου, μα πού το. Δίνετε ένα αυτόγραφο. Ευχαρίστως, αλλά στυλό δεν έχω. Ξαναπέσανε. Πιο ψηλά το κεφάλι. Μπράβο, εκεί. Αχ, μπορεί να χαθείς. Όχι, μωρή, το χέρι έτσι, σαν να ζητάς ελεημοσύνη. Έλα, βρανόητε, πώς το κάνω. Ή πιο χαριτωμένο. Έτσι, ένα έμελο. Αχ, μπράβο, ναι. Όνειρο, ναι. Όνειρο. Για να σε δω. Αχ, σαν καριάτης είσαι. Έτοιμη? Ναι. Μην κουληθείς καθόλου. Άστραψε, θα βρέξει. Καλά, αυτός είναι παξές. Πού το βρήκες? Αυτός είναι όνειρο. Έξε την άλλη τη στριμμένη που είχες για βοηθό. Παναγία μου, τι κομπλεξή και άλλη γυναίκα. Μακριά μας. Εδώ μου καθότανε. Εμένα. Τι είχες και άλλη υπηρεσία γυναίκα? Δεν είχες μόνο τον Τίτο? Κάτι δεν τα μπενάβει. Όχι, παιδί μου, ο Σωτήρης είναι 100% άντρας. Καλά αυτά. Και που να στα λέω, έχει και μεγάλο ταλέντο. Χρυσό μου, αυτό φαίνεται. Με τέτοια πίτη. Κάτω ξεράς, μωρή. Έλα, μωρή, σιγά, τι έγινε? Στην έπιασα λίγο. Να μην μου την πιάνεις. Άντε, βρε παιδιά, αργήσαμε. Όχι. Βιασύνες, το περιοδικό θέλει και γυμνό. Γυμνό. Α, μη μου κάνεις τώρα την Οσία Μαρία. Γιατί τρέπεσαι, εδώ τα βγάζουν έξω οι καλιάρδες και οι πουρές και θα τα κρύψεις εσύ. Καλά δεν τις τα μπενάβω. Δεν ξέρω ξένες γλώσσες. Ας τις ντροπές και πήγαινε. Λοιπόν, πάω. Έλα, έλα με βοηθήσεις εσύ. Ναι. Δεν σου πω. Ναι, ναι. Βρε. Μήπως υπηρέτησες το ναυτικό? Γιατί? Τι? Κάτι μου θυμίζεις. Ναι, ήμουνα για λίγο καιρό, αλλά μετά με διώξανε. Έλα, Σωτήρη, να με βοηθήσεις επιτέλους. Μου την έσπασες. Έλα, δώσ' μου το φουστάνι. Πού είσαι, Τζένι? Μη μου βάλεις πάλι κανένα μακρύ. Κοντό, κοντό. Να φέρετε το μπούτι, έτσι. Αχ, πάλι πήρα κιλά. Αχ, με αυτές τις γυναίκες πια όλο τα μπερδεύω. Λοιπόν, ανέβασέ μου το φερμουάρ. Έλα, μπράβο. Και σφίξε μου την κόπιτσα σφιχτά να μου πετάει το στήθος έξω. Σένα το στήθος και εμένα τα μάτια όξω. Έλα, τελείωσες? Όχι ακόμα. Κοντεύω. Έλα, Σωτήρη μου. Φέρε μου γρήγορα τα ρούχα της επόμενης πράξης. Έτοιμα και στη θέση τους. Μπράβο. Η περούκα μου. Έτοιμη και στη θέση της. Τα μπιζού μου, τα βραχιόλια μου, τα κολλιά μου που είναι. Έτοιμα και στη θέση τους. Τα λάμε μου, τα γοβάκια. Έτοιμα και στη θέση τους. Μπράβο. Έλα, ανοίξε μου λίγο το φερμουάρ, σε παρακαλώ. Ναι. Ο καφές μου. Όχι καφέ την ώρα της παράστασης, κάνει κακό στα νεύρα. Δεν έχεις και άδικο. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Αρχίζεις να μου γίνεσαι απαραίτητος. Έτοιμος και στη θέση μου. Ναι, σου λέω, θα γίνει καταπληκτική δουλειά. Πρέπει να δεχτείς. Όχι, όχι, Γρηγόρη μου. Μην επιμένεις. Μα δεν σκέφτομαι να κάνω άλλο τηλεόραση. Εξάλλου, μου αρκεί ο θρίαμβος που έχω στο θέατρο. Ναι. Πήρες καινούργια έγκριση για σίριαλ. Τι, πώς το πες? Ο πιο διάσημος βλάκας. Σ' αρέσει ο τίτλος? Μα
θα είναι μούρλια. Βρε, γι' αυτό μου τηλεφώνησες. Ψάχνεις για βλάκες. Έλα ρε Τζένι, σε παρακαλώ. Έλα μωρέ, σε πειράζω. Ναι. Α, ψάχνεις για καινούργια πρόσωπα. Έστω και άγνωστα, αρκεί να τα λένε. Λοιπόν, έχω εγώ να σου στείλω έναν. Βρε, τι απαιτήσεις. Ψώνιο είναι ο άνθρωπος. Είμαι σίγουρη πως μόλις τον δεις θα πεις το ναι. Αύριο αρχίζεις γύρισμα. Δέχεσαι. Βλάκας είμαι. Α, συγγνώμη, λάθος. Δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Τε... Μπορεί από τη χαρά μου να ξέχασα το όνομά μου, εσένα όμως ποτέ. Είμαι πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος. Και είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σου προσφέρω λουλούδια. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ευγενικό. Και πες μου όμως, τι είναι αυτό που σε κάνει τόσο χαρούμενο. Γίνομαι πρωταγωνιστή σε μια σειρά στην τηλεόραση. Ας είναι καλά η Τζένι Αλικάκη. Θυμάσαι που σου το έλεγα, το είπε και το έκανε. Α, έτσι. Και πώς τη λένε αυτή τη σειρά. Ο πιο διάσημος βλάκας. Καλά, εσύ τι ρόλο θα κάνεις εκεί. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, το βλάκα. Καλά. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αν και είμαι σίγουρη ότι θα την έχεις. Σαν βλάκα σίγουρα. Για διάσημος δεν ξέρω. Μήπως έχω μουτζωρίτσα πάλι. Αχ, αγάπη μου. Τι μου κάνεις. Ναι. Τι μου κάνεις, αγάπη μου. Τι μου κάνεις. Τι μου κάνεις, αγάπη μου. Με δουλεύεις, μωρή. Δεν ξέρεις τι σου κάνω. Έλα, αγάπη μου. Κάψου, άντρας μου είναι! Κάψου, να μην σε δει! Όχι, εκεί φαίνεσαι, φαίνεσαι! Άπιστη! Άτιμη, καλά μου το έπανε! Μιχαλίδα! Μιχαλίδα! Σοφία τι λένε! Βάζω στοίχημα ότι τον εραστής τον έχεις κρυμμένο μέσα στην τουλάπα! Μη βάλεις στοίχημα, θα το χάσεις! Κάτω από το κρεβάτι είμαι. Γεια σας. Υπομονή. Ναι. Γεια σας. Και του χρόνου. Και στα δικά σας. Πώς ήτανε? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πάμε για άλλο. 50 χρόνια έφαγα για τη ληστεία που έκανα. Τι να την κλείτωσα. Μπορούσα να τρώω και ισόβια. 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Επί 20% το χρόνο οι τόκοι, επί 50 χρόνια μας κάνουνε... 80 τόσα εκατομμύρια. 40 χρόνια είμαι τώρα και 50 που θα κάνω στη φυλακή, θα βγω 90 χρόνο. Και 80 εκατομμύρια στην τράπεζα, έλυσα το πρόβλημα της ζωής μου. Φίλε, δεν ξέρω, εγώ μόλις ήρθα. Στοπ! Πολύ καλό, μπράβο. Πάρα πολύ καλό. Πώς σας φάνηκε, κύριε σκηνοθέτη? Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πάμε παρακάτω, παιδιά, πάμε. Πάμε, μαζέψτε, πάμε. Τι γίνεται, Περβόλα, πώς σου φάνηκα? Πιο ωραίο βλάκα δεν έχω ξαναδεί. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ σε ευχαριστώ που με πήρες κοντά σου. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Δεν μου λες, τι κάνουμε άλλο σήμερα? Έχουμε να γυρίσουμε τη διαφημιστική ταινία. Εντάξει, πάμε. Ο δικός μου νεροχύτης δεν βουλώνει με τίποτα. Γιατί χρησιμοποιώ πάντα... Κυβαδέξ. Όποιος το χρησιμοποιεί ξέρει και να το προφέρει. Κυβαδέξ. Στοπ. Ναι.
Α, είμαι υποχρεωμένος να σας συγχαρώ. Το προϊόν έχει δεκαπλασιαστεί στις πωλήσεις του. Τι πράγμα, μα και φυσικά να κάνετε συμβόλαιο αποκλειστικότητας με τον Σωτήρη Χαρίτο. Φυσικά να του δώσετε ό,τι σας ζητήσει. Ναι, ναι, συγχαρητήρια. Ο πιο διάσημος βλάκας έρχεται πρώτος σε ακροαματικότητα. Η Επιτροπή ενέκρινε άλλα 13 επεισόδια με την προϋπόθεση ότι θα είναι πρωταγωνιστής ο Σωτήρης Χαρίτος. Ναι, ναι, θα σας πει ο κύριος Σιμιγδάλης ή ο κύριος Μαϊδανός. Κύριε Χαρίτο, μας έχει ξετρελάνει στην τηλεόραση. Ελπίζω να με ξετρελάνεις και εσύ με την πάστα σου. Καλό, μου άρεσε. Σ' άρεσε, Σωτήρη, θα ήθελα ξανά να σε ευχαριστήσω ξανά. Νιώθω ευγνωμοσύνη που με πήρες κοντά σου. Μην το ξαναπείς αυτό, υποχρέωσή μου. Είσαι ο πρώτος που πίστεψε στην αξία μου. Μπορώ να το ξεχάσω αυτό? Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Εσύ γιατί χαιρετάς, ρε? Νιώθω κοντά σου φίρμα κι εγώ. Φάει την πας, φάει την πας. Θα χαμογελάω εγώ για σένα. Ο Χαρίτος. Κύριε Χαρίτο, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε ένα αυτόγραφο? Ναι, με περβόλα τα αυτόγραφα. Αχ, πολύ γελάω μαζί σας, είστε πολύ γελίος. Πώς λέγεστε? Μαρία. Μαρία. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Χαρίτο, μπορείτε να μου δώσετε ένα και για την αδερφή μου? Πώς λέγεται? Κατερίνα. Κατερίνα. Αχ, σας ευχαριστώ. Ορίστε. Πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Χαρίτο, σας παρακαλώ, δώστε μου ένα και για τον αδερφό μου. Είσαστε μεγάλο σοί? Είμαστε. Τι να κάνουμε. Ορίστε. Πάρτε και 5-6 ακόμα και με δώστε και στο υπόλοιπο σόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, τι λέτε. Τι να κάνουμε, υποχρεώσεις, Μήτρος! Γιατί? Ο Χαρίτος τρώει την πάστα του. Θα το κάνω εξώφυλλο. Είσαι ο πρώτος. Την έφαγα. Είχε φάει πουλιές ξύλο από τον πατέρα του, τον είχε δέσει σε μια σικά και του είχε μαυρίσει τα παγίδια. Αντί να πάει να μάθει καμιά τέχνη, πήγε να μου γίνει θεατρίνος. Και ξέρεις τι είναι η θεατρίνη. Αμπαντάν τα μπαντάν. Όλοι! Όχι κι όλοι, Μπάρμπα! Όλοι! Γιατί εδώ στο χωριό δεν έχετε... Τι έχουμε! Πάρα πολλούς! Από ό,τι ξέρω είστε ο μόνος στενός συγγενής του. Θείος του είμαι που να μην ήμουν. Εδώ στο χωριό με έχει κάνει ρεζίλη. Όλοι στο χωριό μου λένε και τους δουλάκες βγάζει τους έσου. Εγώ να πούμε, πάντα του το έλεγα. Εσύ, Σωτήρη, δεν κάνεις για μουτζούρης. Είσαι γεννημένος για θεατρίνος. Σαν παιδί μου τον είχα. Ναι, αλλά οι κακές γλώσσες λένε πως τον φωνάζετε ψώνιο. Έλα τώρα, μωρά, έτσι για αστεία. Πλάκα, καλαμπούρι, να περνάει η ώρα. Καμιά φασινούλα που είχε που καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, ξέρετε, είμαι πολύ χαρούμενη. Μόνο. Τίποτα. Ας είναι καλά και ας μην τον βλέπω. Μου φτάνει να ακούω πως είναι καλά. Αηδίες. Κοίταξε, κύριε, ο Σωτήρης πρωταγωνιστής. Τον προτείναμε για ένα ρολάκι και ξαφνικά μας βγήκε βεντέτα. Και δεν χαίρεσαι γι' αυτό? Γιατί να χαρώ, χρυσέ μου. Μπαλόνι είναι και θα ξεφουσκώσει. Ναι, άλλος που να ξεφουσκώσει το μπαλόνι, εμένα μου λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Βρήκα πρωταγωνιστή για το καινούριο μου θέατρο. Βέβαια. Ο καθένας κοιτάει την ευκολία του. Δεν σκέφτεσαι εμένα που θα μείνω χωρίς βοηθό. Του ετοίμασα τα συμβόλαια κιόλας. Σταμάτα, μωρέ Σωτήρη μου, σταμάτα. Πολλές βιταμίνες παίρνεις, θα πάθεις βιταμίνωση. Τι να κάνω, αφού δεν στέκω στα πόδια μου πια, δεν αντέχω, το καταλαβαίνεις? Έλα, βρε Σωτήρη μου, κάνε λίγο κουράγιο, μια τελευταία σκηνή να θα τη γυρίσουμε και μετά πας να ξεκουραστείς. Δεν θα ξεκουραστώ, ωραία. Είναι για να ξεκουραστώ, μωρέ, δεν ξέρεις τώρα? Αχ, ναι, πω και θα το ξέχανα πάρω λίγο, ξέρεις, πρέπει να πάμε για να υπογράψω τα συμβόλαια της κινηματογραφικής ταινίας. Δεν ξέρω, κουράστηκα πια. Κουράστηκα, δεν ξέρω αν θα υπογράψω. Σωτήρη, σε λίγο ξεκινάμε, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Σωτήρη μου, πρέπει να πας να υπογράψεις για την ταινία. Εάν δεν το εκμεταλλευτείς σήμερα που έχεις πέρασει, αύριο δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να πεθάνεις στην ψάδα σαν και εμένα. Ίσα και εσένα, αφού δεν έχεις πεθάνει ακόμα. Για εκεί το πήγαινα αν δεν γνώριζα εσένα. Γι' αυτό πρέπει να τα κάνεις όλα. Για να μην πεθάνουμε και οι δύο στην ψάδα. Όλα, ακούς. Όλα. Ωραία, μου το θύμισες όλα. Στη Τζέννη, δεν πρέπει να πάω στη Τζέννη. Και κάθε μέρα ξέρεις ότι πρέπει να πηγαίνω. Δεν γίνεται. Α, Σωτήρη μου, εδώ θα τα χαλάσουμε. Να σταματήσεις να πηγαίνεις στη Τζέννη. Τι λες, μωρέ, που θα σταματήσω? Γίνεται, μωρέ, στη Τζέννη οφείλω τα πάντα. Αυτή με βοήθησε να φτάσω εδώ που έφτασα. Αχ, Τζέννη, μόνο αν με διώξει αυτή θα φύγω. Την πονάω, μ' ακούς? Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Γεια σας.
Άργησα, αλλά ο σκηνοθέτης μου. Βέβαια. Οι φίρμες είναι πολύ άσχολες. Καλώς το Σωτηράκι. Σωτηράκι μου, όταν αρχίσει την παράσταση της Πινιστιένη, πέρασε από το γραφείο μου, έχω κάτι να σου πω. Σοβαρό. Όχι, βρε παιδί μου, θα σου πω όταν έρθεις. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, αγάπη μου. Μην το ξεχάσεις, Σωτηράκι μου. Όχι, όχι. Βρε το Σωτηράκι μου. Τζένι, αυτά τα λουλούδια για σένα. Α, ευχαριστώ. Ήθελα να σου πω από πολύ καιρό τώρα. Δεσποινή Τζένι, σε λίγο αρχίζουμε. Πω, δεν έχω ετοιμαστεί ακόμα. Να σε βοηθήσω εγώ. Σε παρακαλώ, Σωτήρη, σταμάτα πια. Η θέση σου πια δεν το επιτρέπει. Όχι, δεν θέλω να το λες αυτό. Γι' αυτό σου φέρα και τα λουλούδια για να... Καταλαβαίνω, Σωτήρη, μην δικαιολογήσει. Μα δεν κατάλαβες. Θέλω να σου εκφράσω αυτό που αισθάνομαι. Εντάξει, μη συνέχεια. Πω, τρίτο κουδούνι. Βλέπω την εκπομπή σου. Δεν είσαι κακός. Ναι, σαν βλάκας θα πάω μια χαρά. Τα λουλούδια... Γιατί... Καλύτερη λύση δεν υπάρχει. Θα τον εκμεταλλευτούμε τώρα που έχει σουξέ. Βάστα τα μετά. Η συνταγή είναι γνωστή. Τα φέρνεις, κύριε, σε θέλουμε. Δεν τα φέρνεις, δικό σου πρόβλημα. Στείλε μου το έργο εσύ. Ναι, θα βάλω πρόβα αμέσως. Στείλε μου το έργο. Κάποιος τι πάει. Κλείσε τώρα. Πρέπει να είναι αυτός. Ναι, πάρα με σε μισή ώρα. Σε φιλώ, γεια. Εμπρός. Βρε, καλώς. Κάθισε. Ουισκάκι. Όχι, με πειράζει στο λαιμό. Δεν πειράζει. Το συμβολάκι σου. Το υπογράφεις και γίνεσαι πρωταγωνιστής σε ένα από τα κεντρικότερα θέατρα της Αθήνας. Εγώ σε θέατρο. Ναι, εσύ. Και αυτό το κάνω για να σου αποδείξω ότι εγώ πάντα είχα εμπιστοσύνη στο μεγάλο σου ταλέντο. Μα αυτό είναι καταπληκτικό. Βεβαίως. Γιατί μόνο το δικό μου θέατρο καθιερώνει πρωταγωνιστάς. Και θα είμαι πρωταγωνιστής. Και θειασάρχης, παιδί μου. Στην Τζένι το είπατε. Κάτι της είπα. Τι είπε, θα χάρηκε. Άκουσε, Σωτήρη, σε αυτή τη δουλειά κανείς δεν χαίρεται με την επιτυχία του άλλου. Μόνο με τη δική του. Δεν μπορεί, θα χάρηκε, γιατί αυτή με βοήθησε. Χωρίς αυτήν δεν θα ήμουν τίποτα. Αν υποψίαστε, στα σύννεφα ζεις. Έλα, υπογράψε. Ευχαριστώ. Όλα τα περίεργα στο θέατρο συμβαίνουν. Σε σένα το οφείλω. Έλα, σε παρακαλώ, Σωτηρία, στα μελώ τώρα και είμαι κουρασμένη. Αυτό έχεις να μου πεις. Δηλαδή τι άλλο θέλεις να σου πω. Χρυσέ μου, η τηλεόραση είχε χαλάσει τη δουλειά μας. Και πιο πολύ το γούστο του κοινού. Δεσποινής Αλεκάκη. Ναι, περάστε. Δεσποινής Αλεκάκη θα μου δώσετε αυτό, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, κουκλό. Πώς σε λένε. Νίκη. Στην Νίκη. Ο Χαρίτος. Κύριε Χαρίτο. Περάστε έξω. Έξω, παιδιά. Περιβόλα μου, πιάσαμε επιτυχία. Θα φάμε καλά. Θα φας καλά. Παιδιά, συγχαρητήρια, είσαστε όλοι καταπληκτικοί. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη, ευχαριστώ, Σωτήρη, παιδιά. Πού είσαι με. Σωτήρη, συγχαρητήρια, μπράβο. Τα κατάφερες, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι, Σωτήρη, μπράβο, ρε, έσκησες, ρε. Πρώτος στο θέατρο, πρώτος στην τηλεόραση, ρε, μπράβο. Σωτήρη, καταπληκτικός ήσουνα.
Μπράβο. Σε ευχαριστώ, φιλότα μου. Και αυτές τις μέρες θα έρθω και από το καφενείο, έτσι. Ο Χαρίτος, το μαγαζί το δικό μου. Μεγάλη μου τιμή. Κοίταξε, Ζή, άμα σου παίζει καμιά Ιουλιέτα στο χέρι, μην την ξεκατηνιάσει πάλι. Ένιασε, Σωτήρι μου, θα φροντίσω εγώ, ένιασε. Σωτήρι μου, έσξες, έσξες. Μπράβο, μπράβο, Σωτήρι μου, ρε, παιδιά, είναι κάτω όλοι οι κριτικοί των εφημερίδων και βρίζουνε, ε. Βρίζουνε, σοβαρά. Μη σε νοιάζει όμως, άμα βρίζουνε, θα σκίσουμε. Έτσι το έχετε. Άννα, Σωτήρι. Ήσουν υπέροχος, Σωτήρι. Πήρα τα ρούχα, μια κουβέρτα. Σκίζει ο Σωτήρης. Αύριο γιορτάζει 100 παραστάσεις και εσείς το φωνάζετε ψώνιο. Εσύ τα φωνάζεις. Σκάστε ρε κομπλεξική, σκάστε. Θα σας φάει ζήλια που μείνατε κομπάρση, ενώ αυτός έγινε η πρώτη φίρμα. Χαιρετώ το άνθος του ανώνυμου πλήθους. Καλώς τον. Πώς έγινες έτσι ρε Περβόλα, σαν γλάστρα είσαι. Α, δεν θέλω πικρά σχόλια ούτε κακίες, διότι τώρα έχουμε και μία αλφα θέση. Καλά έγινε βοηθός πρωταγωνιστού. Ξεσχορνίστρα. Δεν ξεσχορνίστρα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω μία καλημέρα και όχι να σας στείλω στο διάολο. Και καθότι βέβαια είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, α, στο διάολο λοιπόν ψηλέψει. Αφεύγα από εδώ, αφεύγα από εδώ. Μην τους παραξηγείς ρε Περβόλα. Τους έτσουξε ο θρίαμβος του Σωτήρη. Με λίγη βαζελίνη όμως θα τους περάσει. Λοιπόν, εδώ είναι οι προσκλήσεις για την 100η παράσταση του Σωτήρη. Σας προσκαλεί όλους, ρε! Είδατε, ρε κόπρι, ο άνθρωπος έχει αισθήματα. Δεν σας ξέχασε. Όσοι λοιπόν είναι φίλοι, είναι προσκεκλημένοι για να χαρούν και όσοι είναι εχθροί, να σκάσουνε τα καθήκια. Αύριο μία μεγάλη δόξα περιμένει το Σωτήρη. Ένας καινούριος θρίαμβος. Αν δεν το ξέρεις τι είναι το αφεντικό, γι' αυτό μιλάς. Βρε, ξέρεις τι πόνα κλάς που είναι. Τότε γιατί έγινε έμπορας. Αν την καθέλα. Είπε αυτός ο Χαμάλης. Με συγχωρείτε, αφεντικό, μα... Μαμούνια. Μα... Μα... Μαμούνια. Είναι καταπληκτικός. Κάθε μέρα και ένα καινούργιο έβριμα. Καλά. Ησυχίζεσαι, αφεντικό. Το ξέρουμε ότι είσαι φωνακλάς. Ηρέμησε. Εγώ ξεκίνησα από μαχαλόμαγκας. Σωτήρη. Σωτήρη. Σταμάτα το, δεν αρέσει. Μετά έγινε μονάδης. Μετά... Μετά έγινε μαουνιέρης. Τι κάνει. Δεν ξέρω. Αφού βλέπει ότι δεν αρέσει. Μετά. Κάτι έγινε. Δεν μπορεί. Κάτι έγινε. Κλείστε την αυλαία. Κλείστε την αυλαία. Κάτι έγινε. Τι είναι. Μα τι πάθατε κύριε Σωτήρη. Ελάτε καθίστε. Φίλιππα νερό. Έλα κύριε Σωτήρη κάθισε. Σωτήρη μου. Τι έγινε. Τι έπαθες. Αγάπη μου, τι έπαθες. Τι έχει φωνή σου. Δεν ξέρω. Από πάσος έγινε πριμαντόνα. Κι εγώ νόμιζα το έκανες για κωμικό. Γιατί έγινε, Σωτηράκι μου, τι έπαθες αγόρι μου και σταμάτησες την παράσταση, τι έπαθες. Βρεάζουν, ερωτευόμαστε. Κάτι έπαθε η φωνή μου. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις με την κανονική σου φωνή. Όχι. Όχι, λέει. Κι εγώ καταστρέφομαι. Μου έχω βάλει λεπτά, το καταλαβαίνεις. Τι θες να κάνω. Άκουσε, Σωτηρή. Ο ηθοποιός και νεκρός ακόμα βρίσκεται πάνω στη σκηνή και παίζει. Με τι φωνή. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πάω τώρα να ξεργυρώσω τα ειστήρια. Αύριο έχουμε δύο παραστάσεις. Φρόντισε να έχεις γίνει καλά. Γεια στάσου κύριε από τέτοια μου. Σαν πολύ μας τη βγαίνεις έτσι. Λοιπόν, θα γίνουμε καλά μόλις γίνουμε. Αν γίνουμε. Θα γίνουμε. Νομίζω. Να δούμε το αυτάκι. Η φωνή μου είναι, γιατρέ. Το ξέρω, μην ανησυχείτε. Ανησυχώ. Να δούμε και το άλλο. Μάλιστα. Για να δούμε τη μητούλα.
Η φωνή μου είναι, γιατρέ. Για να δούμε και το άλλο. Και το άλλο. Μάλιστα. Για να δούμε το στόμα. Κάντε α. 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 Γιατρέ, είναι πρισμένες οι αμυγδαλές σας. Αχ, το ξέρω. Αλλά πού να βρω καιρό να κοιταχτώ. Λοιπόν, γιατρέ, τι έχω. Πολύποδας. Πολύποδας, δηλαδή. Θα σας εξηγήσω. Οχ, πολύποδας. Όχι, με συγχωρείς, αλλά ο γιατρός. Τι έγινε, γιατρέ μου. Δεν υπάρχει ανάγκη άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Α, δόξα σε ο Θεός. Αλλά. Για σε μέσα. Συγγνώμη, γιατρέ. Πάντα αστείος, ε. Ευχαριστώ. Ναι, τι άλλα, γιατρέ. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά τη φαρμακευτική αγωγή που θα του συστήσω. Δεν μου λέτε, γιατρέ. Ναι. Θα ξαναβρει το φως του, τη φωνή του. Θα μπορέσει να ξαναδουλέψει. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο. Αν εκτελέσει πιστά τις εντολές σου. Άμα σπάσει η χορδή, πάει το βιολί, γιατρέ. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, από σήμερα κιόλας αρχίζεις γαργάρες. Έλα σου πέρα. Έλα, με αυτό. Δώσ' μου αυτό. Κουράγιο, θα γίνεις καλά. Περβόλα! Λέγε στον τύριο μου τι θέλεις! Σε παρακαλώ με φωνασίες και χαλάς τη φωνή σου! Εσύ γιατί μίλας έτσι, έπαθες τίποτα! Αποσυμπαράστησε, αδερφέ! Δεν θέλω! Καλά! Καλά! Δεν μου λες τι ραντεβού έχουμε σήμερα? Είναι 10 η ώρα, στις 11 έχουμε ραντεβού με τον Πέτρο. Για να δούμε, θα φερθεί σαν άνθρωπος. Πώς να φερθεί σαν άνθρωπος αφού είναι γαϊδούρι? Εγώ είμαι επιχειρηματίας, βάζω λεπτά. Δεν μπορώ να αφήσω κλειστό το θέατρο και να περιμένω πότε θα γίνει η φωνή του Σωτήρη καλά. Και αν γίνει. Δάμωσε τη γλώσσα σου! Μα ο γιατρός είναι αισιόδοξος, θα γίνει καλά. Και ο γιατρός τι είναι, Θεός? Αχ, χειρούργος. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εγώ, παιδιά, ακυρώνω το συμβόλαιο λόγω ανωτέρας βίας και ψάχνω για την καταστάτη. Εξηγήθηκα καλά? Σαν μαφιόζος. Πολύ ωραία. Δηλαδή, γιατρέ. Για μίλα κανονικά. Κάνε α. Α. Πιο δυνατά. Α. Πιο έντονα. Α. Πιο ζωηρά. Τι έγινε, γιατρέ μου? Είναι έτοιμος να τραγουδήσει Ριγκολέτο. Γιατρέ μου, είσαι ο Μπάρναρ του λαιμού. Όχι και καταχρήσεις, κάνε λίγη οικονομία. Θα σου χρειαστεί στη σκηνή. Πώς θα παίξεις? Αυτή τη φορά δεν θα μου χρειαστεί για να παίξω. Αλλά γιατί? Για να βρίσω. Βρε, Σωτήρη μου, σε παρακαλώ, δεν πρέπει να πας. Θέλει να συγχυστείς και να ξαναχάσεις τη φωνή σου. Μα δεν μας σκέφτεσαι. Θέλει να ξαναγυρίσουν πάλι και να πάρουμε τα όρη και τα βουνά. Εμπρός, σήμερα έχουμε παράσταση. Ελάτε στο καφενείο του Μήτρου. Φάτε και ελάτε. Καλά σου λέει, μην πας. Όχι, θα πάω. Λυπάμαι. Λυπάμαι ειλικρινά για αυτό το θλιβερό περιστατικό που σου συνέβη, αλλά τι φταίω εγώ αν δεν μπορείς να μιλήσεις? Μιλάω, πώς δεν μιλάω, μόνο που η φωνή μου αδερφίζει. Σωτηράκι μου, σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι στον κύριο Πέτρο και τον πικραίνεις. Ξέρεις, είναι συναισθηματικός άνθρωπος. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι πικράθηκα πολύ, αλλά όλα για τους ανθρώπους είναι, ρε παιδιά. Τότε εσύ τη γλιτώνεις. Γιατί? Γιατί εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Και τι είμαι δηλαδή εγώ? Καθήκη. Αχ, ανάσανα. Ξαναβρήκες τη φωνή σου? Και εγώ που σε είχα ξεγραμμένο. Σε με είχες ξεγραμμένο και εγώ σε έχω γραμμένο. Περβόλα, σε παρακαλώ, μην επιμένεις. Άστο να αποφασίσεις μόνος. Ορίστε. Η γυναίκα μου δεν ανακατεύεται. Εσύ γιατί ανακατεύεσαι? Με έχεις πρίξει πια. Σου είπα, δεν τους μπορώ, δεν τους ανέχομαι, τους συχαίνομαι. Ωραία, Σωτήρη μου, εφόσον τους συχαίνεσαι, να φροντίσεις να κάνεις δική σου δουλειά για να μην έχεις κανένα πάνω το κεφάλι σου. Το ξέρεις, κύριε, ότι δεν έχεις το δικαίωμα να μην εμφανίσεις μπροστά στον κόσμο που σε ανέδειξε με την αγάπη του. Η αγάπη του... Κοριτσάκι μου. Κούκλα μου. Η αγάπη του κόσμου σε ενδιαφέρει ή αυτό? Αυτό, η αγάπη θέλω να πω, του κόσμου. Ναι, καλά. Ας κρατικοποιήσουν το ταλέντο μου. Ας με κηρύξουν διατηρηταίο. Εγώ τώρα σου μιλάω σοβαρά και εσύ μου κάνεις πλάκα. Γεια, 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 ο Πλάκας! Ποιος? Ο Σωτήρης που πες στη τηλεόραση. Πού το παιδάκι με εκεί? Νάτος, νάτος. Ο Χαρίτος. Πάμε να του μιλήσω, πάμε, χρυσό μου. Σταμάτα, σε παρακαλώ, μην επιμένεις, άστο να κάνει τι θέλει. Γιατί, παιδάκι μου, μας το έκανες αυτό? Τι σας έκανα? Γιατί δεν σε βλέπουμε πια στην τηλεόραση? Γιατί μας τέρισες στο γέλιο που ξεχνάγαμε τις πίκρες και τις στενοχώριες μας? Πες τα γιαγιάκα, Χρυσόστομη, γιατί θέλει να τα παρατήσει. Να τα παρατήσει? Όχι, παιδάκι μου,
Άνθρωποι με τέτοια θεία χαρίσματα δεν ανήκουν στον εαυτό τους, ανήκουν σε εμάς. Έλα λοιπόν, παιδάκι μου, δώσε μας πάλι το γέλιο που τόσο το έχουμε ανάγκη. Τα άδες που στα έλεγα, εγώ σκέφτομαι ανθρωπιστικά. Εσένα σ' αρέσω? Πολύ. Κύριε τηλεσκηνοθέτα, έτοιμος? Μοτέρ! Πάμε, παιδιά, πάμε! Ετοιμάμε! Ησυχία! Βλάκας, 68, 1 πρώτο! Πού πας, φίλε, πίσω στη σειρά σου! Δεν μπορώ να καθίσω στη σειρά. Γιατί δεν μπορείς, ποιος δεν μπορεί να καθίσει? Είμαι παπάς. Κι αν είσαι και παπάς, με την άλλα σου πας πίσω. Ευχαριστώ, παιδί μου, την ευλογία μου. Τι έγινε εδώ? Τι σημαίνει έξω? Τι βασανία είναι αυτή? Τι φωνές είναι αυτές? Τι μου λέτε, κύριε? Κύριε Φορέ, διαμαρτύρομαι. Κύριε Φορέ, πού είναι ο κύριος Έφορος? Εγώ είμαι, κύριε. Εσείς είστε, καλά το κατάλαβα. Διαμαρτύρομαι. Με και όλοι διαμαρτύρονται. Ορίστε η φορολογική μου εκαθάριση. Μάλιστα. Δεν σας βάλαμε πολλά. Γι' αυτό διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα? Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης. Είστε και φαίνεστε. Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο νιάρχος? Είναι μια άποψη. Κοιτάξτε τεκμήριο, ορίστε γούνα, κοιτάξτε γούνα. Μάλιστα. Φορώ και πουκάμισο, φορώ και παντελόνι. Διότι, κυρία μου, αν κατάλαβα καλά, διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε να πληρώσετε λίγα. Βεβαίως, και εγώ θέλω να πληρώσω πολλά. Πρωτοφανές. Κύριε Ελευθερουδάκη, κύριε Κακαλέτρη, ελάτε να δείτε έναν ευσυνείδητο φορολογούμενο πολίτη που πονάει τον τόπο του. Μα τι είσαι, άνθρωπέ μου, τι είσαι εσύ? Βλάκας.